ό,τι έχει πει η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ναι. Ισχύει, εξετάζονται σενάρια σχετικά με την επέκταση του σχολικού έτους και πώς αυτό θα γίνει. Το μόνο νεότερο είναι αυτό που γνωρίζετε κι εσείς, ότι δεν πρόκειται να γίνουν οι παρελάσεις της 25 Μαρτίου ή τις στρατιωτικές ή τις μαθητικές. Ναι. Το μόνο που θα ήθελα να πω, να προσθέσω εγώ επιπλέον, ναι. σχετικά με την βάψη των σχολικών μονάδων, είναι ότι τα μαθήματα τα οποία κάνει ο Δήμος Ηρακλείου, είτε αυτά είναι κοινωνικό φροντιστήριο, είτε είναι τα διαβίου μάθησης, τα μαθήματα στη φιλαρμονική, γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι δωρεάν μαθήματα στη σχολή μουσικής και στη φιλαρμονική. Όλα αυτά θα μαθάνω, καθώς επίσης οι αθλητικές δραστηριότητες που γίνονται και άλλες δραστηριότητες γίνονται στα σχολικές μονάδες από διάφορους πολιτιστικούς αθλητικούς συλλόγους. Όπως καταλαβαίνετε, σταματάνε και αυτά, διότι κλείνουν οι σχολικές μονάδες. Είναι μέσα στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται αυτή την ώρα, κύριε Αγγελάκη, εκ μέρους κυβέρνησης, για να μην επεκταθεί βεβαίως η εξάπλωση του ιού. Δεν ξέρω ωστόσο εάν το διάστημα το οποίο μεσολαβεί αυτό το 14 ημερών, ή αν και απαραταθεί, θα δούμε πώς θα τα φέρουν οι εξελίξεις. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει είτε η Δημοτική Αρχή, είτε η Αντιδημαρχία Παιδείας να δημιουργήσει χώρους οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να παραδοθούν και πάλι πίσω στους μαθητές, στο μαθητικό κοινό και στους εκπαιδευτικούς. Εννοώντας βεβαίως αν θα γίνουν κάποιο είδους απολυμάνσεις σε όλους αυτούς τους χώρους που αυτή τη στιγμή θα παραμείνουν κλειστοί. Οι απολυμάνσεις, δεν ξέρω αν θα εξετάσουμε το γεγονός να γίνει μια συνολική προμήθεια, διότι όπως καταλαβαίνετε, οι προμήθειες από το Δήμο Ηρακλείου, είτε για υπηρεσίες είτε για προϊόντα, έχουν, ακόμα και αν είναι με συνομικές διαδικασίες, γίνονται για, θέλουν κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνουν. Ναι. Εν τούτης, υπάρχουν οι σχολικές επιτροπές. Κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με κάποιους διευθυντές που με έχουν πάρει τηλέφωνο, τους έχω πει ότι τώρα που είναι κλειστά τα σχολεία, εάν θέλουν να γίνουν κάποιες απολυμάνσεις, να γίνουν με τις διαδικασίες των σχολικών επιτροπών. Mm-hmm. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να κάνουμε μαζική προμήθεια, να το πω έτσι, για να καταλαβαινόμαστε. Έτσι. Οπότε, όποια σχολική μονάδα. Ό,τι είναι εφικτό να δηλαδή να γίνει, τώρα να γίνει. Ναι, με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο. Ναι, με μια επιπλέον απολύμανση. Γιατί, αν και δεν προσφέρει τίποτα μας, το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες αυτό, αλλά εγώ συμμερίζομαι και την ανησυχία και των γονέων και των διευθυντών. Ναι. Έτσι, και θέλουν κάποια επιπλέον απολύμανση. Να γίνει μέσω των σχολικών επιτροπών. Θέλω όμως επίσης να πω το εξής. Παρακαλώ. Έχουμε συζητήσει και το εξής θέμα. Ότι οι καθαρίστριες που εργάζονται στις σχολικές μονάδες, αν και εκείνες έχουν κάνει και ένα αίτημα για μέσα ατομικής προστασίας και θα το εξετάσουμε και αυτό, ως Δήμος. Κάτι για το οποίο τοποθετήθηκε, δεν ξέρω αν ακούγατε προηγουμένως ή αν βλέπατε, τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου για καταγγελίες από καθαρίστριες. Ναι, εντάξει, δεν σας έβλεπα, ούτε σας άκουγα. Ναι. Είμαι σε μια σύσκεψη στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού σχετικά με το πολεοδομικό της πόλης και ναι. δεν είχα πρόσβαση σε τηλεόραση. Το συζητάμε όμως αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τώρα, εφόσον γίνουν και αυτά που θέλουν οι καθαρίστριες, και υπάρχουν βέβαια και οι μόνιμες καθαρίστριες σε κάποιες σχολικές μονάδες, τώρα που είναι και τα σχολεία, να κάνουν μια γενική καθαριότητα στο κάθε κτίριο που, εν πάση περιπτώσει, ανήκουν αυτές οι καθαρίστριες, να καθαριστεί το κτίριο τους, ώστε να δεχθεί μετά τους ανθρώπους που είχε πάλι, δηλαδή τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, πάλι όταν θα ανοίξουν τα σχολεία. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι υπό εξέταση. Τα ξέρουμε, τα έχουμε υπόψη. Θα φροντίσουμε για το δυνατόν καλύτερο. Μάλιστα. Κύριε Αγγελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.